Στρατηγέ, δύο λόγια για τη σημερινή ομιλία σας που διοργανώθηκε εδώ στο Λουτράκι, ναι. Και είχε και πολύ κόσμο, πολλοί γονείς και πολλά παιδιά. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ το Λουτράκι που σήμερα ήταν όλο εδώ στο Μέγαρο. Σήμερα μας κάλεσε ο αθλητικός όμιλος του Λουτρακίου, ανταποκρίθηκε το CSI το Ινστιτούτο μας, ήρθαμε με τους ανθρώπους μας και μέσα από εδώ δώσαμε στον κόσμο που ήρθε και ήταν πάρα πολλοίς, δώσαμε το τι πρέπει να κάνει για να βρίσκεται στο διαδίκτυο, είπαμε μύθους και πραγματικότητες, είπαμε για το πώς μπορούν τα παιδιά μας να προστατευτούν και πάνω απ' όλα, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι το διαδίκτυο είναι φως, χωρίς το διαδίκτυο δεν μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε, είμαστε όλοι on time και κλείνοντας τους επίσης την προσοχή, όπου η προσοχή πρέπει να είναι στο σημείο της ασφαλούς προήγησης. Με λίγα λόγια, όλοι μας πρέπει να ξέρουμε τους κανόνες του διαδικτύου για να μπορούμε ασφαλώς να προηγούμεθα και παράλληλα να αισθανόμαστε ότι όταν κλείνουμε τον υπολογιστή μας είναι όλα ok και δεν έχουμε αφήσει μέσα ίχνη αποτυπώματα πάνω σε πράξεις που δεν έπρεπε και έχουμε κάνει. Έτσι λοιπόν, το διαδίκτυο είναι φως, το διαδίκτυο είναι ό,τι καλύτερο, αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε στείλει προς τους ανθρώπους μας και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα παιδιά μας θα πρέπει να είναι μέσα στις νέες τεχνολογίες για να μπορούν να προηγηθούν στο αύριο. Στρατηγέ, είσαι ο πρώτος που ξεκίνησε την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όταν ξεκίνησες περίπου πριν από 20 χρόνια για το ηλεκτρονικό έγκλημα, βλέπουμε τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί ενότητες. Δηλαδή, ναι. Μας ανέλησες ότι υπάρχει και το bullying, υπάρχουν και το sexting, υπάρχουν πολλές ενότητες. Θα ξέρετε κάτι, ότι εάν μπορούσα να μιλάω για το έγκλημα, θα μιλούσα μέχρι αύριο το πρωί σε ενότητες. Θα ξέρετε ότι όσο μεγαλώνει η ευρυζωνικότητα, μεγαλώνει και η εγκληματικότητα. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι άσχημο, γιατί το έγκλημα απλώνει, όμως αυτά που μας δίνει το διαδίκτυο είναι 98% θετικά και 2% αρνητικά. Και κάτι τελευταίο. Έδειξες πάρα πολλά βίντεο ώστε πολλοί γονείς να καταλάβουν μέσα από παραδείγματα και να αντιληφθούν και την πλήρη εικόνα. Είδαμε ότι πολλοί γονείς στα βίντεο είχαν διαφορετική αντίδραση. Άλλοι ήταν λίγο πιο σκληροί, άλλοι ήταν λίγο πιο ήπια, αναλόγως και με την ηλικία του παιδιού, ή πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντίδραση. Θα ξέρετε κάτι, ότι τα βίντεο που έδειξα ήταν βίντεο πραγματικά, ήταν βίντεο τα οποία συμβαίνουν, τα περιστατικά αυτά. Βλέπουμε ο κάθε γονιός έχει μια άλλη αντιμετώπιση για το παιδί του. Άλλος είναι πιο σκληρός, άλλος είναι πιο μαλακός. Με λίγα λόγια, η κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα έχει και άλλη αντίδραση. Εγώ θα σας πω ένα και μοναδικό και κλείνω, ότι οι αντιδράσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το παιδί να αφουγκράζεται τις κοινωνίες και πάνω απ' όλα να ξέρει ότι το διαδίκτυο, ναι μεν είναι γνώση, είναι παιχνίδι, αλλά παράλληλα θα πρέπει κάποια στιγμή να το σταματάει και να μπαίνει στην κανονική ζωή.